2000 και μετά που απελευθερώθηκε, το 2003 και μετά που απελευθερώθηκε ο κεδανισμός στη χώρα μας, τα δάνεια δοθήκανε πάρα πολλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια υποδανισμένη χώρα σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα. Αν βάλουμε μαζί τα ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα είναι πολλά τα δάνεια, αλλά σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα, δηλαδή οι ιδιώτες, οι άνθρωποι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δεν έχουν δανειστεί τόσο πολύ όσο σε άλλες χώρες. Παρόλα αυτά, η μείωση των μισθών σήμερα δημιουργεί πραγματικά προβλήματα. Πάμε να δούμε στην πράξη, Κωνσταντίνε. Πάμε να δούμε στην πράξη τώρα, λοιπόν, τι συμβαίνει ακριβώς, ποιες είναι οι δυνατότητες ρύθμισης, έτσι όπως βρίσκουμε εμείς τα στοιχεία. Λοιπόν, να δώσουμε ένα πρώτο παράδειγμα. Στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ, ετήσιο επιτόκιο, κύριε Θανασόπουλε, στο 4%, διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, μηνιαία δόση 528 ευρώ. Yeah. Αυτή η περίπτωση λοιπόν ένα είναι μετά από ρύθμιση. Όχι, όχι. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα προκρίσης. Τα δάνεια που έπαιρνε ο κόσμος στα στεγαστικά ήταν στην περιοχή των 25 ετών, διάρκεια 20 με 25 έτη. Τα επιτόκια τώρα εξαρτάται από τον καθένα, αλλά αυτό είναι μάλλον ένα υψηλό επιτόκιο σε σχέση με το τι δινόταν πιο πριν. Και αυτό το νοικοκυριό σήμερα έχει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει τις δόσεις του. Mm-hmm. Συνεχίζοντας. Προρύθμισης. Αυτό είναι προρύθμιση. Συνεχίζοντας λοιπόν, αύξηση διάρκειας δανείου λοιπόν στα 45 έτη με μηνιαία δόση, αυτό είναι λοιπόν μετά τη ρύθμιση. Ναι. 400 ευρώ, μείωση κατά 24% ναι, μας λέτε. Αυτή είναι μια πολύ απλή κίνηση που εμείς τουλάχιστον στην τράπεζά μας, στην Εθνική Τράπεζα, την έχουμε διαθέσιμη, που μπορεί κάποιος να κάνει μια απλή επιμήκυνση. Η επιμήκυνση μειώνει δόση κατά 24%, βεβαίως επειδή θα πληρωθεί για πολύ περισσότερα χρόνια, αυξάνει το συνολικό κόστος του νοικοκυριού. Βεβαίως, χωρίς κανένα κόστος, ανά πάσα στιγμή ο πελάτης μπορεί να την ξαναμειώσει τη δόση. Να ξαναμειώσει τη διάρκεια του δανείου. Προκειμένου να αποπληρώσει πιο γρήγορα το δανείο του, αν έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά. Αυτή είναι ακριβώς. Έχουν βελτιωθεί οι πραγματικές συνθήκες. Διότι υπήρχε στο παρελθόν μία έτσι παρεξήγηση για το αν και κατά πόσο υπάρχουν ποινές στις πρόορες αποπληρωμές. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις δεν έχουν καμία ποινή όταν αλλάξει η διάρκεια του δανείου. Συνεχίζοντας λοιπόν για τις ρυθμίσεις, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, λοιπόν, με την επιλογή τοκοπληρωμής, η δόση μειώνεται στα 333 ευρώ, μείωση κατά 37%. Αυτό είναι ξεκινώντας από το πρώτο παράδειγμα, από το 525, τι επιλογές έχουμε. Βεβαίως. Αυτή είναι μια δεύτερη επιλογή, εκτός από την επιμήκυνση, γιατί μπορεί η επιμήκυνση να μην φτάνει και το πρόβλημα τη τρέχουσα περίοδο να είναι πολύ πιο οξύ, όπου ο πελάτης δεν πληρώνει καθόλου κεφάλαιο για την τρέχουσα διάρκεια. Για περίπου ένα χρόνο, δύο χρόνια, με αποτέλεσμα δόση του να γίνεται κατά 37% μικρότερη. Συνεχίζοντας, αν επιλεγεί κλασματική δόση, μειώνεται στα 280 ευρώ, μείωση τώρα κατά 47%. Ναι, αυτή είναι μια περίπτωση που ο πελάτης. Αυτό αφορά πάρα πολλοί πελάτες που έχουν πάρει πρόσφατα τα δάνειά τους. Διότι είναι έτσι η μορφή, δηλαδή του 2007-2008, είναι έτσι η μορφή των δόσεων, των μηνιαίων, που οι τόκοι είναι στην αρχή πάρα πολύ μεγάλοι και προς το τέλος μειώνονται. Άρα μπορεί η απλή τοκοπληρωμή να μην βοηθάει, με αποτέλεσμα εμείς τι λέμε, λέμε στον πελάτη θα πληρώνει το 70% της δόσης που αναλογούσε. Αυτό είναι ακριβώς το αποτέλεσμα που βλέπετε, ότι ουσιαστικά μειώνεται η δόση στο μισό. Ωραία. Συνεχίζοντας λοιπόν στο επόμενο παράδειγμα, άνερ.